Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα του Ελλάδα 24. Σήμερα απέναντί μου έχω δύο ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις των κομμάτων τους με πάθος αλλά και με αλήθεια. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το κυβερνών κόμμα, να ξεκινήσω από τον κύριο Κότσιρα, ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός δικαιοσύνης, για θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σας χρειαστούμε πάρα πολύ στην υπόθεση του κύριου Γεωργούλη και καταβαίνετε και στην Β' Δυτικής Αττικής, σωστά? Εν ενεργεία βουλευτής Δυτικής Αττικής και εκ νέου υποψήφιος στη Δυτική Αττική. Ωραία. Και έχω τον πρώην συνάδελφο. Και με μεγάλη χαρά έρχεστε. Είναι και η πρώτη φορά που έρχεστε και οι δύο, Προσωπικά, ναι. Στην εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νάσο Αθανασίου, βουλευτή Ανατολικής Αττικής. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι δίπλα στον κύριο Κότσιρα. Έναν πολύ ευπρεπή, μα πάρα πολύ ευπρεπή, πρέπει να τα τονίζουμε αυτά, υποψήφιο της Δυτικής Αττικής. Και γνήσιο Αττικό. Πώς λέμε, Ηρώδης ο Αττικός, Κότσιρας ο Αττικός. Ερευνήστε το αυτό και θα δείτε ότι είναι αλήθεια. Φιλίας. Εντάξει, οπότε υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση με τον κύριο Αθανασίου. Παλαιότερα υπενθυμίζουμε ότι το υπόλοιπο Αττικής ήταν μια ενιαία περιφέρεια που είχε και την Ανατολική και την Δυτική Αττική. Μετά το 2018 υπήρξε κατάτιμη των περιφερειών. Και εγώ είμαι στον τόπο καταγωγής μου πλέον, στη Δυτική Αττική. Μας ενώνει η αγάπη για την Αττική. Οπότε υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στην καυτή επικαιρότητα. Τρία είναι τα θέματα που θα προσπαθήσω να προλάβω μέσα σε 20 λεπτά που είναι η εκπομπή μας. Έχουμε την υπόθεση Γεωργούλη. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα, εμπίπτει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε την απλή αναλογική που είναι το quiz των εκλογών και με τις δηλώσεις Δραγασάκη, Τσακαλώτου, οι οποίες αναδιπλώθηκαν. Καταλαβαίνετε ότι αναζωπηρώθηκε όλο το ενδιαφέρον για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, ιδίως από την 21η Μαΐου. Και φυσικά έχουμε και το πόρισμα για τα Τέμπη. Αυτά τα τρία πράγματα θέλω να τα συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Γεωργούλη, να απευθυνθώ στον κύριο Αθανασίου και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Αθανασίου. Γιατί πιστεύετε ότι δεν μπήκε σε εντελεχή έρευνα για την υπόθεση Γεωργούλη ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, η υπόθεση Γεωργούλη είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και νομίζω ότι η βελγική εισαγγελία θα την ερευνήσει σε βάθος. Ο κύριος Γεωργούλης έχει δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Αλλά η έρευνα θα γίνει και νομίζω ότι δεν αστειεύονται εκεί, ξέρετε. Κινδυνεύει με αρκετά χρόνια φυλάκισης. Δεν είναι κάτι το αστείο. Αλλά έχω να προβάλλω έναν ισχυρισμό. Η υπόθεση Γεωργούλη πρέπει να μεταδίδεται. Πρέπει να αναλύεται. Πρέπει κανένας να μπαίνει στο βάθος της. Πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, με το θύμα και όχι με τον θήτη, ώσπου να αποδειχθεί ποιος είναι ο θήτης. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Αλλά πόσα, συγχωρήστε μου καταχρηστικά, κυρία συνάδελφε, στην τηλεόραση λέμε δύο λέξεις το δευτερόλεπτο. Ένα λεπτό Γεωργούλης, δύο λεπτά Γεωργούλης, τρία λεπτά Γεωργούλης. Σε μια σύγχρονη τηλεόραση τρία λεπτά θα αρκούσαν. Είναι ένα πεντάστηλο τρία λεπτά. Εγώ σας λέω 10 λεπτά. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να χρησιμοποιούμε την υπόθεση Γεωργούλη για να σκεπάσουμε πράγματα. Παραδείγματος χάρη, για να σκεπάσουμε ότι ένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζανερίκος, στο πρόσωπό του σημειώθηκε απόπειρα δωροδοκίας με αξιώματα. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Παρακαλώ να συμπληρώσω. Ξέρετε κάτι, για να μην τα έχουμε όλα μαζί, θέλω λίγο να αναλύουμε την κάθε περίπτωση και το κάθε θέμα ξεχωριστά. Γιατί αν το κάνετε αυτό, μετά και ο κύριος Κότσιρας μπορεί να πει κάτι άλλο. Θα ήθελα λιγάκι. Είναι από αυτού θέλω να αναπτύξω ένα συλλογισμό. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Ισχυρισμό προβάλλω στον κύριο Κότσιρα. Ναι, αλλά πάμε σε άλλο θέμα. Δεν πάμε σε άλλο θέμα. Εάν θέλετε να το συζητήσουμε, εγώ είμαι με χαρά να το συζητήσω. Κοιτάξτε, γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτή η κατάχρηση. Και να σας προσθέσω και άλλα για να ενισχύσω το επιχείρημά σας. Γιατί Παπάς, γιατί Ραγκούσης, γιατί Παπαγγελόπουλος. Ξέρετε γιατί, κυρία συνάδελφε? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε σεβάστηκε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Δεν άγγιξε δεκάρα. 4 χρόνια είναι κάτω από το μικροσκόπιο. Προσπαθούν να του βρουν κάτι και δεν το βρίσκουν. Μάλιστα. Αυτό το κάτι. Και προσπαθούν αυτό, με αυτόν τον τρόπο, με εντός ή εκτός εισαγωγικών σκάνδαλα, να σκεπάσουν τα
πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Η υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη δεν είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ένα σκάνδαλο. Ναι, είπα εντός ή εκτός. Ναι. Έβαλα το διαζευτικό. Θέλω λίγο να Αλλά δεν είμαστε δικαστές, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Και όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Δώστε μου λιγάκι χρόνο, κύριε Κότσιρα. Από τη Νέα Δημοκρατία αφήνονται σαφείς αιχμές ότι γκρεμίζεται το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ανά την Ελλάδα με τόσο χυδαίο τρόπο. Ο κύριος Βασίλης Μίγας έμαθα ότι τέθηκε εκτός κόμματος και ρωτώ το εξής, κυρία Θανασίου. Η κυρία Ζωή Βαρελή Στεφανίδη και η κυρία Αναστασία Γαϊταρτζή θα κατέβουν κανονικά στις εκλογές στις 21 Μαΐου. Θα το πιστέψετε ότι δεν ξέρω αυτές τις δηλώσεις του κυρίου, πώς τον είπατε, Μίγας. Και της κυρίας. Είναι η κυρία Στεφανίδη και η κυρία Γαϊταρτζή. Την κυρία Στεφανίδη την ξέρω, την κυρία άλλη. Γαϊταρτζή. Δεν το ξέρω και δεν ξέρω τι είπε. Το πιστεύετε αυτό? Κοιτάξτε, προσπαθώ να ασχοληθώ με τα πραγματικά προβλήματα. Με την ουσία, όχι με την εντύπωση. Ναι, αλλά όταν εκφράζονται τόσο χειδέα... Πείτε μου τι είπε, να σας πω, δεν το ξέρω, σας λέω. Η κυρία γνωρίζετε τι είπε η κυρία Στεφανίδη. Η κυρία Γαϊταρτζή είπε ότι αυτό ίσως να είναι και στημένο, επειδή βγήκε πριν τις εκλογές. Και δεν θέλω να αναφερθώ για τον κύριο Μίγα τι είπε, ήταν πραγματικά πολύ χυδαίο. Κοιτάξτε, δεν τα ξέρω αυτά. Η ιστορία μου, η μέχρι στιγμής η ιστορία μου, είμαι 10 χρόνια βουλευτής, αποδεικνύει ποια είναι τα πιστεύω μου. Δεν χρειάζεται να προσκομίσω τίποτε άλλο παρά μόνο το παράδειγμά μου. Το οποίο όσο μπορώ και θα το δεν συνεχίσω. Έχετε λόγο όμως το κόμμα, δηλαδή όταν εκφράζονται χυδαία αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα κατέβουν. Είμαι εναντίον της χυδαιότητας. Αλλά είδατε τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Πείτε μου. Σκεπάζουμε τα πραγματικά προβλήματα με μια χυδαιότητα που είπε κάποιος, αν την είπε, διότι δεν το ξέρω. Το ζήτημα είναι να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα. Ωραία. Ξέρετε τι σημαίνει. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ξέρετε τι σημαίνει, κυρία συνάδελφε. Σύζυγος υπουργού να έχει offshore εταιρείες και να μην τις έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες. Αυτό σκεπάζουμε. Απόπειρα δωροδόκησης αντιπροέδρου Αρείου Πάγου. Αυτό σκεπάζουμε. Μισό Εγώ λεπτάκι, δεν λέω να μην μεταδοθούν. Όχι, μισό λεπτάκι, γιατί Θεού. Έχουμε εδώ και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Παρακαλώ, να μας απαντήσει ο κύριος Κότσιρας γι' αυτό. Βέβαια. Κοιτάξτε, θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα μόνο, γιατί υπόθηκαν αρκετά και νομίζω ότι πρέπει να τα θέσουμε στη σωστή τους διάσταση. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν η πρόθεση μου. Συγγνώμη. Το θέμα Γεωργούλη είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Είναι μια καταγγελία καταρχήν. Σοβαρή καταγγελία, επώνυμη καταγγελία. Προφανέστατα η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αξιολογήσει τα πραγματικά δεδομένα, ναι, και θα κρίνει επί του ζητήματος. Είναι επίσης όμως πολύ σοβαρή και η διαχείριση που κάνει κάθε κόμμα σε κάποια τέτοια ζητήματα. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποια ήταν η πραγματική γνώση του ΣΥΡΙΖΑ για το περιστατικό που έχει καταγγελθεί. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το έμαθαν την ημέρα που ανακοινώθηκε η άρση, το αίτημα άρσης ασυλίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Η κυρία Τσαπανίδη είπε κάτι άλλο. Ο κύριος Παπαδημούλης είπε ότι τον είχε καλέσει στο παρελθόν να συζητήσουν για το θέμα. Υπάρχει λοιπόν μια αναντιστοιχία δηλώσεων με το πραγματικό γεγονός. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα. Πότε γνώριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε όλο αυτό το διάστημα και ποια αξιολόγηση υπήρξε για το συγκεκριμένο ζήτημα? Δεύτερον, υπάρχουν επανειλημμένες δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες, οι οποίες είναι από άκρως προκλητικές μέχρι χυδαίες. Και πραγματικά, από ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται υποτίθεται ως προοδευτικό, θα περίμενα μία ομόθυμη καταδίκη αυτών των δηλώσεων και αυτής της στάσης συγκεκριμένων στελεχών έναντι του θύματος. Είπατε και προηγουμένως για δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, υποψηφίων βουλευτών. Ξέρετε, δεν είναι τα πράγματα αυτά να τα ξεπερνάμε έτσι. Οι υποψήφοι βουλευτές των κομμάτων, όπως και οι βουλευτές τους, είναι η βιτρίνα των κομμάτων. Και ο δημόσιος λόγος που εκφέρουν οφείλει να είναι λόγος μετρημένος και ευπρεπής. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω να δημοσιεύονται, να υπάρχει δημόσια τοποθέτηση στελεχών υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το χυδαίο τρόπο και αυτοί να παραμένουν σήμερα στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει μια υποκρισία εκ μέρους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί αφενός ως κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για τα θέματα της βίας κατά των γυναικών, που είναι ένα πραγματικό σοβαρό θέμα που πρέπει να το δούμε σοβαρά, και εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Αθανασίου ότι πρέπει να δούμε τα πραγματικά προβλήματα και να τα συζητήσουμε ενώπιον των εκλογών. Και είμαι ο τελευταίος που θα πει ότι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου, ενός τελέχους, χαρακτηρίζει ένα κόμμα. Απ' την άλλη, όμως, αυτό θα έπρεπε να γίνει κοινό κτήμα.
Και θυμάμαι, δεν είναι πολύ μακρινή η περίοδος, όταν υπήρξαν χυδαία hashtag στο Twitter εναντίον του κόμματος Νέας Δημοκρατίας για τελείως διαφορετικές περιπτώσεις, και πραγματικά πιστεύω ότι ο πολιτικός λόγος οφείλει να διακατέχεται από σοβαρότητα, ευπρέπεια και επιχειρήματα. Το θέμα λοιπόν του κυρίου Γεωργούλη, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, η οποία είναι αρμόδια, αλλά από εκεί πέρα η στάση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι και στην καταγγελία, αλλά και απέναντι στις δηλώσεις των στελεχών του, είναι υποκριτική. Και βλέπουμε ότι συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο μία απάθεια στις δηλώσεις αυτές που έχουν ακουστεί. Παραμένουν, εξ όσων γνωρίζω μέχρι σήμερα, υποψήφοι οι συγκεκριμένοι βουλευτές. Και θα ήθελα να κάνω ένα απλό ερώτημα. Φαντάζεστε να είχε η Νέα Δημοκρατία υποψήφιους βουλευτές που θα είχαν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο? Τι θα γινόταν σήμερα? Πού θα ήταν ο τομέας δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ? Πού θα ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ επί των ημερών τους δεν έγινε τίποτα σε αυτά τα ζητήματα? Κύριε Κότσιρα, ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, εσείς, Υπουργέ, επί θητείας σας αυστηροποιήσατε τις ποινές για βιασμούς, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί χρειάστηκε να το κάνετε? Ποιες ποινές ίσχυαν με την αλλαγή του ποινικού κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, μία από τις βασικές αλλαγές που έγιναν με την τροποποίηση των διατάξεων του ποινικού κώδικα από τη δική μας κυβέρνηση ήταν η προστασία των θυμάτων βίας μέσω της ποινικής νομοθεσίας. Αντιλαμβάνομαι ότι η ποινική νομοθεσία από μόνη της προφανώς και δεν μπορεί να λύσει το θέμα της βίας. Είναι όμως ένας σημαντικός κρίκος σε μία αλυσίδα ενεργειών που πρέπει όλοι να κάνουμε. Ο βιασμός, ας πούμε, ανηλίκου, στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν υπήρχε καν ως αυτοτελής διάταξη στον ποινικό κώδικα. Τιμωρείται με την βασική διάταξη περί βιασμού. Έγινε από εμάς αυτοτελές αδίκημα με τη μέγιστη δυνατή των ποινών, την ισόβια κάθερξη. Ανθρωποκτονία, βιασμός ανηλίκου, ομαδικός βιασμός και θανατηφόρος βιασμός πλέον τιμωρούνται με μία ποινή, την ισόβια κάθερξη, αποκλειστική ποινή. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα θύματα βίας γυναικών ανηλίκων, αυστηροποίησαμε όλες τις ποινές για τις σωματικές βλάβες. Κάναμε αυτεπαγγέλτως διοκόμενο το αδίκημα όταν γίνεται σε χώρο εργασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε χώρους εργασίας υπάρχουν πολλά περιστατικά κακοποίησης και πρέπει να μπορούν οι εισαγγελικές αρχές να επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως και να μην περιμένουν από το θύμα το οποίο βρίσκεται σε ένα χώρο πολύ δύσκολο προκειμένου να μπορέσει να καταθέσει εναντίον κάποιου ο οποίος την παρενοχλεί σε αυτό το χώρο, να μπορούν να παρεμβαίνουν. Πλην λοιπόν αυτή τη διαδικασία που έγινε με την αυστηροποίηση των ποινών με τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενο, προσετέθη η διάταξη ώστε να καταθέτουν παρουσία ψυχολόγου όλα τα θύματα βίας οι γυναίκες. Τι θέλω να πω με αυτό, γιατί έγινε και μια εκτενή συζήτηση στη Βουλή. Ξέρετε, όταν κάναμε αυτές τις αλλαγές, κατηγορηθήκαμε ότι κάνουμε μια συντηρητική στροφή, ότι ο νόμος δεν πρέπει να είναι τόσο αυστηρός. Μπορεί να ανατρέξει κάποιος στα πρακτικά της Βουλής. Και εδώ λοιπόν. Γι' αυτό τονίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε από τη μία να φωνάζουμε και να λέμε στα λόγια και στις θεωρίες υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, όταν όμως επί των ημερών μας οι ποινές ήταν πολύ χαμηλές, η νομική προστασία αυτών των θυμάτων ήταν ελάχιστη και πλέον κλείνουμε και τα μάτια σε δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών μας, όπως είναι και ο κύριος Μητριδάτης, που είναι στα ψηφοδέλτια επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, κατά των γυναικών και κατά άλλων ευάλωτων κατηγοριών. Νομίζω λοιπόν ότι όταν κάποιος αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικός, πρέπει να είναι στην πράξη προοδευτικός. Εάν δικαζόταν εδώ, επειδή το αδίκημα έγινε σύμφωνα με την καταγγέλουσα το 2020, ποια θα ήταν η ποινή? Και στις βελγικές αρχές νομίζω ότι είναι για παραπάνω από 10 χρόνια η κάθερξη, αν αποδειχθεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι εδώ για να δικάσω ούτε για να αναφέρω ποινές, γιατί δεν ξέρω το αδίκημα για το οποίο θα κατηγορηθεί ο κύριος Γεωργούλης. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε από καταγγελία είναι ξυλοδαρμός και βιασμός. Ξέρετε, είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί πρέπει να σεβόμαστε τα δεδομένα στην πλήρη του διάσταση. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή για ποιο επισήμως λόγο κατηγορείται. Υπάρχουν ρεπορτάζ και αναφορές. Ούτε μπορούμε να πούμε αν εδώ πέρα τιμωρείται με τον Α τρόπο ή με τον Β τρόπο. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι το ποινικό πλαίσιο στην Ελλάδα μετά τον Νοέμβριο του 2021, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των θυμάτων βίας γυναικών, ανηλίκων, ευάλωτων κατηγοριών, είναι πολύ πιο αυστηρό από το ανεξήγητα μη αυστηρό πλαίσιο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών του. Και πλέον υπάρχει ένα συνεκτικό και αυστηρό πλαίσιο προστασίας. Κύριε Αθανασίου, θέλετε να σχολιάσετε κάτι όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Κότσιρας και να σας ρωτήσω? Δεν θα αντιδικήσω και όπως ξέρετε εγώ εγκατέλειψα τα νομικά για την δημοσιογραφία. Δεν θα πω τίποτα. Θα μπορούσα βέβαια να πω. Στον ορισμό του βιασμού. Δεν θέλω, σας λέω, έχω αυτό το πάθος να μην σκεπάζω τα μεγάλα με τα μικρά. Στο βιασμό προαπητείται η άσκηση βίας.
Με αυτό που εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει αυτό. Έγινε πιο αυστηρός ο ορισμός του βιασμού. Βιασμός θεωρείται η σεξουαλική πράξη χωρίς ρητή συνένεση. Αυτό είναι μια μεγάλη βελτίωση. Αλλά ας μην πέσουμε σε αυτά. Μην πάμε στα γιατί ειδικά, γιατί δεν καταλάβει και ο κόσμος. Έχει... Ναι. Εδώ πέρα πλέον η ποινή που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ στο βιασμό ήταν το 1 τρίτο από τη σημερινή. Όχι, δεν αντιδικώ με αυτό. Δεν θέλω. Δηλαδή θέλω να ξεφύγω. Κοιτάξτε. Να κάνω μια ερώτηση, έχω κύριε Αθανασίου. Πολλές. Να προσθέσω το εξής. Ναι. Η βελγική εισαγγελία θα κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Ξέρετε, έχω σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι έχω λίγο μεγαλύτερο σεβασμό στη βελγική δικαιοσύνη και στην βελγική εισαγγελία και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πούν. Δεν γνωρίζουν εκεί από διασημότητες. Γη σε απλό πρόσωπο όταν εμφανίζεσαι ενώπιον τους. Σωστό. Ξέρετε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν το βλέπω πουθενά δημοσιευμένο. Πείτε μου. Για παραβίαση του κανονισμού 2021 κάθετος 821 δηλαδή κατηγορεί την Ελλάδα για την εξαγωγή του Predator. Στο Σουδάν. Υπάρχει, σας ανέφερα μια οδηγία στο Σουδάν. Υπάρχει μια οδηγία. Ανέφερα ποια ακριβώς είναι. Η οδηγία αυτή αναφέρεται σε προϊόντα διπλής χρήσης, δηλαδή αυτά που μπορεί να έχουν και κακόβουλη χρήση. Κατάλαβα. Αυτό το είδατε πουθενά? Μισό λεπτά, θα το συζητήσουμε εδώ, μην αγχώνεστε. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Ο κύριος Τσίπρας, από τη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη, ουσιαστικά τον έθεσε εκτός. Μέσα σε 10 λεπτά. Μέσα σε 10 λεπτά. Ενώ στην περίπτωση Λιγνάδη είχαμε απόπειρα απόκρυψης. Το θυμάστε? Μα τι σχέση έχουν οι δύο περιπτώσεις? Καμία. Δεν θα διακόψω τώρα. Αλλά να κάνουμε συμψηφισμού στις τρεις περιπτώσεις. Είναι η μεγάλη διαφορά. Αν το ήξερε από το 2020 ο κύριος Τσίπρας, 3 χρόνια είναι λίγα. Ο κύριος Παπαδημούλης είπε ότι. Κοιτάξτε. Τον είχαν καλέσει. Κοιτάξτε. Τον κύριο Γεωργούλη. Αυτό νομίζω είπε. Για κάποιο κουτσομπολιό. Το έλεγα και προχτές. Όταν προβάλλει κάποιος ένα ισχυρισμό, τον πρόβαλε μια κυρία από το Πασόκ. Είπε αυτό ακριβώς. Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος θα της έλεγε prove it. Απόδειξέ το. Mm-hmm. Αυτό που λες, απόδειξέ το ότι ήξερε. Ωραία, μα το είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Είπε ότι τον κάλεσε και ότι υπήρχε. Γιατί υπήρξαν φήμες. Αυτό λέω. Το ερεύνησε ο κύριος Παπαδημούλης που είναι επικεφαλής. Το ερεύνησε και το ρώτησε και προειδοποίησε. Αλλά δεν είναι ανακριτής. Ανακριτής δεν είναι, αλλά 3 χρόνια να υπάρχει κάτι τέτοιο και να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι το έμαθε προημερών έχει μια αντιστοιχία. Κύριε Αθανασίου, εγώ ρωτάω το εξής. Ο κύριος Γεωργούλης πήρε 162 και παραπάνω χιλιάδες ψήφους. Πιστεύετε ότι έκανε κακό στο ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν εορτής? Εννοείται ψηφοθυρικά. Εννοώ ότι πήραμε ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο για το ψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ, της Ευρωβουλής. Πολύ ωραία ερώτηση. Που εμείς εκεί είναι η εικόνα της Ελλάδας προς τα έξω. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο θα έπρεπε να δώσουμε. Τον βάλαμε στην Ευρωβουλή με αυτούς τους παχυλούς μισθούς που έχουν οι ευρωβουλευτές και τελικά ζημίωσε το κόμμα. Σωστά μιλάτε. Κάθε κόμμα έχει ζημιωθεί από τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, τα πολύ αναγνωρίσιμα πρόσωπα είναι αναγνωρίσιμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, γιατί είναι ηθοποιός ή είναι μουσικός. Και ο κόσμος τα προτιμά. Ένας τραγουδιστής σήμερα ή ένας ηθοποιός, όπου και αν βάλει υποψηφιότητα, θα εκλεγεί, γιατί είναι αναγνωρίσιμος. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να ξέρει να ψάχνει πίσω από αυτήν. Ήταν λάθος δηλαδή η επιλογή του Αλέξη Γεωργούλη? Είναι λάθος για κάθε κόμμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, σας θυμίζω παλιά στη Νέα Δημοκρατία αρνήθηκαν να γίνουν βουλευτές ένας Δημήτρης Χόρν, ένας Μάνος Χατζηδάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Τσακαλώτος είπαν ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί κυβέρνηση με σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερης αντιπολίτευσης. Εσείς που είστε παλιά καραβάνα στη δημοσιογραφία, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζετε, βλέπετε την πολιτική ανάγνωση των πραγμάτων σε δεύτερο και τρίτο βαθμό. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Δηλαδή θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κυβέρνηση όντας δεύτερο κόμμα? Εφόσον το αναγνωρίζει το Σύνταγμα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε κι εμείς. Εμείς όμως θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε, και εδώ το βασικό ερώτημα είναι άλλο. Τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι θέλουμε? Σταθερότητα θέλουμε. Ποιος μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα? Ο ισχυρισμός ο δικός μου είναι ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν
να εξασφαλίσουν την σταθερότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι παράγοντας αστάθειας. Πλέον δεν έχει να προσφέρει τίποτα πλέον της φθοράς του. Βάσει αυτών των ισχυρισμών θα αποφασίσει στις 21 Μαΐου ο ελληνικός λαός και κυρίως οι νέοι θα αποφασίσουν με ένα και μόνο κριτήριο. Ποιος μπορεί να φτιάξει κράτος. Εδώ είναι το σημαντικό. Κράτος δίκαιο, όχι κράτος των κολλητών, των λαμογιών και των επιτίδιων. Κύριε Κότσο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι οι σταθερές κυβερνήσεις είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και απεδείχθη τα τελευταία 4 χρόνια ακόμα πολύ πιο έντονα, όταν κλήθηκε η χώρα μας να διαχειριστεί κρίσεις εξωγενείς, σύνθετες, όπως ήταν η πανδημία, όπως ήταν το μεταναστευτικό, όπως ήταν ζητήματα εθνικών χαρακτηριστικών, όπως ήταν η ενεργειακή κρίση, όπου υπήρχε μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός με πολύ γρήγορες και αποφασιστικές διαδικασίες, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εγώ θα συμφωνήσω ότι θα κριθεί πράγματι στις 21 Μαΐου ποιος μπορεί να κυβερνήσει με ασφάλεια και σταθερότητα τη χώρα. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι... από την Πολιτική Επιτροπή. Ακριβώς. Και είναι, ξέρετε, το αίτημα για αυτοδυναμία που έχουμε και το απευθύνουμε στον ελληνικό λαό με πλήρη σεβασμό στην απόφασή του, δεν είναι ένα αίτημα πολιτικού εγωισμού. Είναι ένα αίτημα πολιτικά εθνικά εποφελές. Διότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της χώρας και τη διαχείριση των σύνθετων προκλήσεων της επόμενης μέρας. Ξέρετε τι γίνεται, κυρία Λάπα, θα σας πω το εξής. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μία επιλογή που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν την έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, λέει, είτε θα είμαι πρώτο κόμμα και θα συνεργαστώ με το τρίτο, είτε θα είμαι δεύτερο και θα κάνω κυβέρνηση ηττημένου, λένε κάποια κόμματα. Άκουσα και τον κύριο Αθανασίου, περίπου το ίδιο είπε. Βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει. Δεν θέλω ούτε τον Τσίπρα, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε τον Τσίπρα. Θέλω ένα άλλο πρόσωπο που δεν σας το θέτω υπόψη σας. Δηλαδή, κατεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κανένα ως υποψήφιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν που δημιουργούνται δεν είναι συνθήκες που μπορούν να διασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ούτε μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχιση ενός έργου που ξεκίνησε το 19. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο θέτουμε ένα σοβαρό δίλημα στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Αν πραγματικά ο κόσμος και η κοινωνία θέλει να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό έργο και να μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση το που θα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Υπουργέ, επειδή δεν θέλω να αφήνω ερωτήματα αναπάντητα, θέλω να σας θέσω αυτό το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Αθανασίου λίγο πριν για την offshore της συζύγου του κυρίου Τσιάρα. Θέλετε να μας απαντήσετε για αυτό Εγώ το θέμα. Εγώ δεν ανέφερα ονόματα όμως. Νομίζω ότι ήταν, είναι έχει βγει. Μα νομίζω έχει απαντήσει ο κύριος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας. Πολύ λεπτομερός για τις δηλώσεις που έχουν γίνει, για τη μη λειτουργία την πραγματική της συγκεκριμένης εταιρείας. Έχει δώσει αναλυτικές απαντήσεις. Και νομίζω για να είμαστε καθόλου ανάμεικοι. Και νομίζω ότι και το, και το μέσο που δημοσίευσε, αν δεν κάνω λάθος, τη συγκεκριμένη είδηση, ανέφερε την απάντηση του κυρίου Υπουργού και ανασκεύασε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είχαν αναφερθεί. Κύριε, ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένει ξανά, θα ήθελα πραγματικά να σας έχω ως δίδυμο, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε και για τις περιοχές σας και γενικότερα για τα θέματα της ακρίβειας και της πολιτικής επικαιρότητας. Η επικαιρότητα τώρα είχε να κάνει με τον κύριο Γεωργούλη, αλλά και το ενδεχόμενο της δικοματικής, τρικοματικής κυβέρνησης που μπορεί να έρθει. Οπότε και το δίλημα που έχετε θέσει εσείς. Οπότε θα σας δώσω ραντεβού για την επόμενη συνέντευξη. Με μεγάλη χαρά. Θυμάστε ότι η αλήθεια δεν χωράει σε ένα τίτλο. Σε κανένα τίτλο δεν χωράει η αλήθεια. Τι ωραία που τα λέτε, κύριε Αθανασίου. Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.